Από αύριο 6 το πρωί θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες του ΣΕΟΔΗ για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε έτσι, αυτή την πανδημία. Εδώ θέλω να δηλώσω κάποια πράγματα τα οποία επανειλημμένως στα διάφορα κανάλια έχουν ξαναυποθεί. Δεν είναι το θέμα αυτή τη στιγμή να είμαστε αρνηστές έτσι, του COVID-19. Σημασία είναι ένα τούτο εδώ, ότι πρέπει όλοι, πριν πω τα παρακάτω, να βάλουμε πλάτη, όπως θα λέμε έτσι, στην κοινή γλώσσα, να στηρίξουμε αυτές τις προσπάθειες. Γιατί? Γιατί καταποντίζεται η οικονομία, τα καταστήματά μας ήδη έχουν πλέον καταστραφεί και να μην πάμε στο χειρότερο. Λοιπόν, ξεκινάω με τα μέτρα, τα οποία, στα μέτρα αυτά τα οποία θα αναφέρω, υπάρχουν διάφορες παρεξηγήσεις, αλλά θα είμαι ουσιώδης και λεπτομερής. Θα πρέπει ως πολίτες, αλλά και ως επαγγελματίες, από αύριο 6 το πρωί να προσαρμόζουν τα μέτρα. Τι εννοώ? Όλα τα καταστήματα της εστίασης και δεστίασης, όλοι γνωρίζουμε ότι είναι κλειστά. Υπομονή, γιατί αυτό είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Εάν προσαρμοστούμε στα μέτρα, έτσι, γρήγορα θα απεγκλωβιστούμε για να δουλέψουμε τις γιορτές, συνάδελφοι, έτσι, γιατί οι γιορτές είναι, αντιπροσωπεύει περίπου ένα 20-25 λοιπόν των τζίρων σε ολόκληρο το έτος. Δεύτερο κομμάτι πρέπει να προσέξουμε. Όσοι εργαζόμαστε με take-away και delivery, υπάρχουν συγκεκριμένες γνώμες. Επιτρέπεται και το take-away και το delivery. Επίσης, δέχουμε πολλά ερωτήματα με ότι το γίνεται με το θέμα του ωραρίου. Ωράριο στο take-away και στο delivery, συνάδελφοι, δεν υπάρχει. Είναι ελεύθερο. Αλλά αυτό που πρέπει να προσέξουμε όλοι στο delivery και στο take-away είναι το θέμα της κίνησης των deliveράδων. Έτσι, και αυτό πρέπει να το επισημάνω, διότι οι deliveράδες πρέπει να έχουν και κάποια ασφαλή μέτρα. Πάω παρακάτω και το βασικότερο ακόμα. Υποχρεωτικά, το έχω ξανατονίσει, θα πρέπει να φοράμε όλοι μάσκες. Όπως έχουμε ακούσει, λοιπόν, και μετά από τις διάφορες κατευθύνσεις που έχουμε πάρει, η μάσκα, συνάδελφοι, είναι έτσι, το εμβόλιο, όπως λένε, εναντίον του ιού. Είμαστε υποχρεωμένοι, λοιπόν, όταν μπαίνουμε στο κατάστημα ο πελάτης μας, να είναι η ουρά, να το πούμε απλά, 1,5 μέτρο απόσταση η ώρα που από τον πελάτη και να φοράει μάσκα, συνάδελφοι. Ο πακετάς, έτσι, ο deliverer, όπως τα λέμε απλά, όταν πηγαίνει στο σπίτι, ουέ και αλίμονο, θα φοράει μάσκα, συνάδελφοι. Πάω παρακάτω. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση κάποια μέτρα. Αυτή τη φορά μπορώ να πω ότι είναι προς τη σωστή πορεία. Τα 800 ευρώ που έδαινε η κυβέρνηση την πρώτη φορά, αν μου επιτραπεί να τοποθετηθώ, ήταν μια κοροϊδία. Ήταν καθαρή κοροϊδία. Γιατί? Γιατί ο κλάδος που χτυπήθηκε στην κυριολεξία και χτυπιέται είναι η εστίαση. Η Τζίρι έχει υπολογιστεί από τα Ινστιτούτα Μελετών, έχει αγγίξει το 67%. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορεί από τη μια πλευρά η κυβέρνηση όντως να αποδέχεται ότι είμαστε ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα με 400.000 απασχολούμενους, 400.000 συν τους εποχιακούς 680.000 και να κοροϊδευόμαστε με τα μέτρα. Λοιπόν, τι ζητάμε? Αυτό που αυτή τη στιγμή έχει τοποθετηθεί, η επιστευτέα προκαταβολή, λοιπόν, η οποία θα δοθεί από 2.000 ευρώ και πάνω ανάλογα το οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Εδώ ακριβώς κάνουμε έκκληση, έτσι, σε όσους μ' ακούνε και έχουν τις κυβερνητικές θέσεις, η επιστρεπτέα προκαταβολή να είναι γενναία και μη επιστρεπτέα, να μην επιστρέφεται. Το ΦΠΑ, ουέ και ανήμονο, εάν το ΦΠΑ επανέλθει στο 24%, το 40% της πτώσης του ενοικίου. Δεν είναι, είναι ημίμετρο να γίνει μόνο για 2 μήνες. Αυτό πρέπει να συστεί τουλάχιστον μέχρι την άνοιξη, που όπως πάνε τα πράγματα για να μπορέσει να σωθεί η κατάσταση. Κάνουμε λοιπόν έκκληση, πλάτη σε όλους να ξεπεράσουμε το πρόβλημα και η κυβέρνηση να είναι απλόχερη για να στηρίξει τον κλάδο ο οποίος είναι νούμερο ένα διαλυμένο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Θα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσαπατζάρη. Εκτός αν θέλετε να προσθέσετε κάτι εντάχει. Ναι, στο γρήγορο θέλω να πω ότι έχει αποδειχθεί ότι ο κλάδος ο δικός μας και προς τιμήν του δεν είχε ούτε 1% έτσι, θέμα
προβλήματα με τον κορονοϊό. Και κάπου το πράγμα, δεν μπορούμε δηλαδή με μερικούς κατασυμματάρχες, οι οποίοι το δηλώνω και με πονάει αυτό που λέω, ότι στο βωμό του χρήματος να δημιουργούμε καταστάσεις. Όχι. Το 98% των συναδέλφων είναι ακέραιοι και πολύ σωστοί επιχειρηματίες.